Ψηφίζουν οι οδοντίατροι, καταγγέλνουν τον ΟΑΗ. Πάμε να μας τα πει ο πρόεδρος του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Αντωνίου, είναι μαζί μας στο τηλέφωνο. Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνίου. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί νιώσατε την ανάγκη έτσι έντονα να βγείτε και να καταγγείλετε τον ΟΑΗ. Τι πρακτικές είναι αυτές που δεν σας επιτρέπουν να κάνετε τη δουλειά σας όπως πρέπει? Εμείς είχαμε ζητήσει από το ΟΓΕΣΥ κάποια αιτήματα. Ένα από τα βασικά μας αιτήματα τα οποία έχουμε ζητήσει είναι πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό. Ναι. Ο να ξέρετε δηλαδή τον ασθενή που θα έρθει, τι γράφει μέσα ο φάγελος του. Μάλιστα. Παρότι αρκετούς από τους ασθενείς μας έχουμε τον ιατρικό του φάγελο, η οποία ήταν ασθενείς μας προτού ενταχθούμε στο σύστημα υγείας. Μάλιστα. Υπάρχουν και νέοι ασθενείς οι οποίοι δεν γνωρίζουμε, ή υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι είναι κάποια ηλικία και δεν γνωρίζουν ή δεν θυμούνται τα προβλήματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένας επαγγελματίας υγείας, όπως είναι ο οδοντίατρος, να μην έχει πρόσβαση να γνωρίζει αν είναι καρκινοπαθής, αν έχει γεματοδότη, αν παίρνει αντιπυκτικά, αν χρειάζεται προληπτική αντιβίωση προτού κάνω τη θεραπεία του καθαρισμού. Γιατί για να κάνεις έναν καθαρισμό μπορεί να υπάρχει αιμορραγία. Και τι θα γίνει? Δηλαδή, εγώ να έχω πρόβλημα με τον ασθενή μου τη στιγμή που ο ΑΗ δεν μου δίνει πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό. Γιατί δεν σας δίνουν πρόσβαση στο ιστορικό των ασθενών? Πάντα βγάζουν τη δικαιολογία ότι σύμφωνα με την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων δεν μπορούσαν να μας ενημερώσουν. Αφού ασθενή σας δεν είναι. Είναι ασθενή σας, έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα, είναι ασθενή μας. Σε συνάντηση την οποία είχαμε και με την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων, μας ενημέρωσαν ότι δεν έδωσαν τέτοια εντολή. Και έρχομαι και λέω, εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες υγείας. Οι οδοντίατροι είναι γιατροί του στόματος. Ορισμένους μπορεί να μην τους αρέσει η ιδέα ότι ο οδοντίατρος είναι γιατρός. Δεν λέω είμαι γιατρός. Εγώ είμαι οδοντίατρος και όλοι οι οδοντίατροι είναι περήφανοι για το επάγγελμά τους. Αλλά να μην έχω πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό, το οποίο για τον ΟΑΗ δεν θα στοιχίσει τίποτε, αλλά για τον οδοντίατρο θα στοιχίσει, για τον ασθενή, στον οδοντίατρο μπορεί να στοιχίσει και τη ζωή του, αν δεν γνωρίζω τον προσωπικά θέματα υγείας του ασθενή. Βγάλατε άκρη με τον ΟΑΗ μετά και τις καταγγελίες. Επειδή χθες ήσασταν στην Επιτροπή Υγείας, βγάλατε καθόλου άκρη? Επιμένει ο ΟΑΗ σε αυτό που λέει? Δεν ξέρουμε. Εμείς έχουμε μιλήσει μαζί με την Επιτροπή Υγείας, η οποία ήταν σύμφωνη και ήταν όλοι κάθετοι ότι ο οδοντίατρος θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό. Μάλιστα. Για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Αντωνίου, ευχαριστώ. Θα πρέπει να ρωτήσουμε και τον ΟΑΗ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.